Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Αρμενάκη σχετικά με τη σύσκεψη και για τη Σούδα, παρακαλώ να απαντήσει ο κύριος Τσιώτης, ενδεχομένως σε συνδυασμό και με το κομμάτι της ερώτησης που έκανε ο κύριος Νύχτας σχετικά με τη Σούδα. Δεν νομίζω ότι μας αφορά να απαντήσουμε. Ναι. Απλά για τη σύσκεψη, επειδή τέθηκε, κύριε Τσιώτη. Για το θέμα της σύσκεψης, η οποία ήταν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο γραφείο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά με τη σύσκεψη που ήταν να γίνει στο γραφείο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μιχαλίδης, επικοινώνησε μαζί μου την προηγούμενη τη συνάντηση, με την οποία του επισημοποίησα την αδυναμία της παρουσίας του Δημάρχου μας σε αυτή τη σύσκεψη. Θεωρήθηκε και από τους δύο βουλευτές και από τον Νοτιοπεριφερειάρχη, αλλά εκτιμήθηκε ο μικρός χρόνος απουσίας του Δημάρχου και δόθη μία αναστολή σε αυτή τη σύσκεψη. Η σύσκεψη θα γίνει, δεν είναι κάτι το οποίο αναβλήθηκε παόριστον. Μόλις το επιτρέψει η δυνατότητα του Δημάρχου, θα γίνει αυτή η σύσκεψη. Παράλληλα όμως, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι τρέχουν και άλλα θέματα που αφορούν την υπόθεση του προσφυγικού, όπως ότι η αστυνομία έχει δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 18, πράγμα που μέχρι τώρα δεν το είχε κάνει, αναζητεί και έχει πάρει όλο το υλικό το οποίο εμείς είχαμε μαζέψει όσον αφορά την αδειοδότηση του χώρου στο 18, και θεωρώ ότι είμαστε σε μια θετική κατεύθυνση προς αυτό το χώρο. Όσο για τη Βιάλ και τη Σούδα, γίνεται σοβαρή προσπάθεια από τη μονομετοχική και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι εκεί για τη συρρήκνωσή της. Αυτή τη στιγμή η Σούδα έχει γύρω στα 520 άτομα και 800 με 850 έχει η Βιάλ. Οτιδήποτε αποστολή γίνεται προς την Αθήνα ή προς την Τουρκία, γίνεται προσπάθεια με την κατάσταση των ανθρώπων που είναι στη Σούδα προς τη Βιάλ και εξηλώνονται σκηνές. Θεωρώ ότι η ταχύτητα με την οποία γίνεται για τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητική. Εάν συνεχίσουμε έτσι και αν δεν έχουμε ροές, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι γρήγορα η Σούδα θα είναι παρελθόν. Εξών, αν συμβεί κάτι το απροσδόκητο και έχουμε πάλι ροές, που μοιραία θα μας βρουν στην ίδια θέση. Δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να σας πω και να σας ενημερώσω. Οτιδήποτε συμβεί, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνω.